Την αλλάξη της τηλεφωνικής γραμμής όπου έχουμε το Γιάννη τον Τσάτσαλη. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς είστε καλά? Από εκεί εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Καταρχάς πλέον είστε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παύλου Μελά. Απλά να ξεκινήσουμε από την απόφαση να φύγετε λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Γιατί ήταν κάτι που συζητήθηκε. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιοι το συζητήσανε και για να μιλήσουμε για το ηθικό ή το ανήθικο της περίπτωσης. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όχι, εμένα κατά τη γνώμη μου είναι ηθικό και το είπε και ο κύριος Μίτσος προηγουμένως ότι είστε ιστορία και λειτουργείτε από συνέστημα. Δεν είναι το συνέστημα, μόνο συντηρητή ήταν. Αυτή ήταν το συνέστημα που λειτουργήσε. Το θέμα το εξής, για να τελειώσει, για να κλείσει αυτό το θέμα. Καταρχάς χθες στην Τριανδρία, εγώ, η ομάδα δηλαδή, αλλά εγώ έχασα 6-0, όχι 4-0, έτσι, 1. Ναι. 6-0, όχι 4-0. Σε αυτό που είπες, πώς θα πήγες, ναι. Γιατί τι άκουσα να πούμε τώρα, 4-0, γιατί είχε αφήγει και τα υπόλοιπα, έτσι. Πάμε παρακάτω για να τελειώσουμε το συγκεκριμένο θέμα που δεν νομίζω ότι είναι αυτό που μας συζητάμε, γιατί κάποιες φορές τώρα στο παρελθόν που έφευγα 5 λεφτά γιατί η ομάδα είχε πάρει το πρωτάθλημα και εγώ ήμουν στο σπίτι μου όταν τα παιδιά πανηγυρίζανε, ποτέ δεν είχε γίνει σχόλιο ότι είχα αφήσει τα παιδιά να πανηγυρίζουν και εγώ να είμαι στο σπίτι, έτσι. Αλλά πάμε σε τι μέρος χρησινό, να πω κάτι. 4 αλλαγές τελειώσανε στο 60 και κάτι. Οι 4 αλλαγές τις έκανα στο 60 και κάτι, έτσι. Με προσπάθεια και στο μικρό μπάσκετ διορθώσω κάποια πράγματα που ήταν πολύ καλά. Άσχημα με μια αυτή που έβλεπε ότι μπορεί να πάμε σε συντριβή και σε χλεβασμό, να διορθώσω, οι 3 να γίνουν 5 πίσω, ό,τι μπορέσω να σώσω, έτσι. Με τη δείξη του τετάρτου τέρματος, που έβλεπε ότι δεν αλλάζει η εικόνα με τίποτα, μια και υπήρχε και η ανυπαρξία η επιθετική, εντελώς η ανυπαρξία επιθετική, ήμασταν πολύ νεκροί επιθετικά. Η αντίδραση μου ήταν να βγω έξω από το πορτάκι και να είμαι μέχρι και το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή και με παράγοντα της ομάδος, αλλά και με το φροντιστή το Μωυσή, στο πορτάκι. Το ότι πήρα το αυτοκίνητο και πήγα σπίτι μου, αυτό ποιος το είπε, ας πούμε? Δεν υπάρχει αυτό, ε. Δεν υπάρχει. Μα αφού είμαι στο πορτάκι με παράγοντα και με τον άνθρωπο το Μωυσή, αυτό το φροντιστή της ομάδος. Και έφυγα με τη λήξη του παιχνιδιού και πάντα όλα μου τα χρόνια, είτε είναι τα αποτελέσματα θετικά είτε αρνητικά, αυτό το διαβώσουν τα όποια παιδιά σε όποια ομάδα ήμουνα, ότι ποτέ με τη λήξη του παιχνιδιού δεν μπαίνω εγώ στα αποδείγματα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ξέρω που να υπάρξει ένα πρόβλημα, κάτι να υπάρξει. Δεν έχω μπει στα αποδυτήρια με τη λήξη του παιχνιδιού, ποτέ, όλα τα χρόνια. Όλα τα αφήνω για τη Δευτέρα, όταν πλέον δεν θα είναι ανεβασμένοι. Η αδρυναλίνη δεν θα είναι εκτύπη 200 και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω ξανά, και στα θετικά αποτελέσματα και στα αρνητικά, στα αποδυτήρια, στο τέλος του παιχνιδιού, δεν μπαίνω ποτέ εγώ μέσα όλα μου τα χρόνια. Και το ξέρουν τα παιδιά αυτά. Και από την άλλη μεριά, το ότι εγώ το έκανα αυτό και πώς είναι δυνατόν να παρατήσω την ομάδα. Ποια ομάδα να παρατήσω? Να απαξιώσω εγώ τα παιδιά αυτά τα οποία σχεδόν μεγάλωσαν μαζί μου ποδοσφαιρικά? Coach. Αυτή ήταν η κίνησή μου δηλαδή. Γιατί η συζήτηση γίνεται το θέμα και όχι γιατί ότι η ομάδα ιτήθη με 6 γκολ. Και μάλιστα μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική. Μια ομάδα την οποία προσπαθείς, ας πούμε, τώρα να την κερδίσεις για να την βάλεις κάτω, έτσι. Ναι. Και πώς ήταν δυνατόν τότε αυτό? Κόσμο. Δηλαδή είναι. Και έχει συμβεί, και έχω μάθει κιόλας ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πριν τελειώσει καν το παιχνίδι, ότι έγινε γνωστό ότι εγώ είμαι σπίτι μου. Πριν τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή αυτή η πληροφορία πώς μπορεί να κυκλοφορήσει και από ποιον? Και φυσικά όποιος ήταν αυτός ήταν κακοπροαίρετος και κακός, δηλαδή, και αντιλαμβάνεσαι και πώς, τι συμβαίνει με λίγα λόγια. Δηλαδή πριν τελειώσει το παιχνίδι, ότι εγώ είμαι στο σπίτι μου τώρα. Εμείς θες, δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Τσάτσα. Δεν είπα εγώ. Εμείς είπαμε απλά ότι φύγατε από το πάγκο, δεν είπαμε ότι πήγατε. Δεν είπα εγώ για εσάς, δεν είπα εγώ για εσάς. Η πληροφορία έφτασε ότι εγώ έχω φύγει ήδη και είμαι στο σπίτι μου πριν ακόμα τελειώσει το παιχνίδι. Και λέω εγώ τώρα ποιος είναι αυτός, δηλαδή, που μπορεί να είπε κάτι τέτοιο. Αλλά ξέχωρα από αυτό το να είσαι δηλαδή μπροστά εκεί, μπροστά στο πορτάκι αυτό του γηπέδου και με παράγοντα, δηλαδή. Παράγοντα της ομάδας, παράγοντα τον Κωνσταντινίδη.
Και με το μαγιστήκα, λέμε τη μοίρα μας τώρα στην πόρτα, δηλαδή, και ήμουνα χάλια μαύρα. Και να λέω ότι εγώ είμαι στο σπίτι μου, έχω πάρει το αυτοκίνητο και έφυγα. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι κρίμα δηλαδή. Αλλά το αφήνω, ας το αφήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί νομίζω ναι, ότι τώρα αναλωνόμαστε σε ένα θέμα που... Η απόφασή σας είναι... Η απόφασή σας... Αυτή ήταν όμως, συγγνώμη Κώστα, μα η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, γι' αυτό απαντάω. Coach, λίγο συγγνώμη πριν κάνει ερώτηση ο Κώστας, την απόφαση για την παρέτηση την πήρατε από τη στιγμή που πήγατε στο πορτάκι? Η απόφαση για την παρέτησή μου ήταν από το Δεκέμβριο. Από το Δεκέμβριο. Για ποιο λόγο, Coach? Ναι, από το Δεκέμβριο. Από το Δεκέμβριο. Για ποιο λόγο αποφασίσατε από τότε να παραιτηθείτε? Όχι, κάτι. Ναι, όχι. Από τον κακό πρωταγωνιστή. Να απαντάω. Όχι, Coach. Απλά είναι σύνθετη η ερώτηση, γι' αυτό λίγο θέλω να την κάνω λίγο ολοκληρωμένη. Για ποιο λόγο αποφασίσατε τότε να παραιτηθείτε και τι είναι αυτό που σας κράτησε σε παράταση? Εξηγώ. Ναι. Αυτό που προσπαθώ να πω. Εξηγώ. Κακή, ίσως από την δική μου μεριά, έτσι, δεν πάνε να ρίξω ευθύνη σε κανέναν άλλον. Η δική μου δηλαδή, η οργάνωση το καλοκαίρι, να πάω σε μια ομάδα η οποία δεν είχε κανένα δελτίο. Περνώντας ένα χρόνο, προηγούμενο χρόνο, έτσι, με κάποια απαξίωση γενικά, θα φτάσει να παίξει μπαράζ, ενώ ήταν μια χαρά όλα στον πρώτο γύρο, έτσι δεν είναι, να παίξει μπαράζ, να play out, με μια απαξίωση. Ενώ το καλοκαίρι και η ομάδα αυτή να μην έχει ούτε ένα δελτίο στην κατοχή της. Κανένα. Όταν λέμε κανένα, έτσι. Πρέπει να βρεις 20 παίκτες για να συμπληρώσεις την ομάδα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε. Κακές επιλογές μου. Ό,τι και να έγινε, δεν ξέρω τι έγινε. Πολύ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποχρούν 4 παίκτες οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα και οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Ένας ο Νικηφορίδης, ένας ο Τσούκλης, ένας ο Αθανασιάδης, ένας ο Κολώνης, έτσι. Κόσμο, γιατί φύγανε οι συγκεκριμένοι? Δεν ξέρω, έτσι αποφάσισαν, έτσι νομίζαν ότι θέλουν να φύγουν. Υπήρχε κάποιο οικονομικό θέμα? Δεν όσο έπρεπε. Είχαν πληρωθεί, έχω την εντύπωση και είναι γνωστό αυτό το πράγμα, είχαν πληρωθεί και 2 μήνες μετά, όχι πριν. Μάλιστα. Δεν υπήρχε το οικονομικό θέμα μέχρι τον Δεκέμβριο, επαναλαμβάνω. Ίσως ήταν και από τις μοναδικές ομάδες της κατηγορίας που ήταν εντάξει στον αφορά το οικονομικό. Αυτό δεν μπορεί να πει κανένας υποστηρίζει. Υπήρχε κάποια τριβή μεταξύ σας? Δεν νομίζω, εντάξει, ο κάθε παίξ έτσι νομίζω ότι πρέπει να παίζει 90 λεπτά και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στην ομάδα, δεν λέει τίποτα τώρα. Ναι. Κάποιος θέλει να παίζει 90 λεπτά, μα παίζει ένα μήχρονο, δεν γίνεται. Πρέπει να πα σε άλλη ομάδα να παίζει 90 λεπτά. Μπορεί έτσι να σκεφτεί ο καθένας. Τώρα το αφήνω αυτό, τελείωσε. Ήρθε το καλοκαίρι. Ο Δεκέμβρης, στους οποίους είχαμε 13 παίκτες. Παίζω 4 αγωνιστικές, γραμμένοι στο φιλοκούρο 13 παίκτες, έτσι. Με 13, τα κουφάλια μέσα, ισοπαλία, στο κολχικό. 14. Δεν είναι δηλαδή στα επιτυχή αποτελέσματα, επαναλαμβάνω. Και η προσπάθεια για να το τρέξει, παιδιά, το πράγμα δεν πάει έτσι. Ή θα φύγω εγώ, ή θα, αν θα μπορέσετε να βοηθήσετε την ομάδα. Όχι, δεν πας πουθενά, θα βοηθήσουμε την ομάδα. Έγινε κάποιες κινήσεις, τέλος πάντων, όποιες κινήσεις μπορούσαν να γίνουν. Προσπάθησε να μεταπίσετε όποια παιδιά θέλουν να φύγουν, γιατί κάποια παιδιά που θέλουν να φύγουν, έτσι δεν είναι? Ναι. Και είναι γνωστό αυτό, δεν το λέω εγώ τώρα. Πρωτοκλασάτε εννοώ να φύγουν. Ναι. Βλέποντας δηλαδή ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Παρ' όλα αυτά, μήνα και υπέρ, θα κάνω μια προσπάθεια φτιάχνοντας τρίτη φορά την ομάδα, έτσι. Καλοκαίρι, αποχωρήσεις, το Δεκέμβριο χωρίς να μπορώ να βγάλω κάποιες φορές ενδεκάδα και από εκεί και πέρα τώρα άντε να ξαναφτιάξει την ομάδα. Και έρχομαι και φτάσω στο σημείο αυτό και δεν είναι τώρα. Υπάρχει, λέει, το παιχνίδι της Μηχανιώνας που γλιτώσαμε εκεί το σκορ αυτό. Το και ίσως να ήταν καλύτερα. Έχει γίνει ήδη. Έχει γίνει σκορ, γιατί γλιτώσαμε. Γιατί γλιτώσαμε από το ποιο σκορ γλιτώσαμε. Τόσο ωραία. Αλλά κερδίσατε τον Ηρακλή Απελοκεπών, κύριε. Αυτό ήταν το κάνω. Αυτή ήταν η ζημιά η μεγάλη για την ομάδα. Γιατί... Η ζημιά η μεγάλη για φόλωσε την ομάδα ήταν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτό ήταν και το πρόβλημα το μεγάλο. Και τόσο παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα. Και το βασικότερο απ' όλα για να σας πω, παιδιά, τώρα ότι εμένα με θλίβει το γεγονός ότι πέρασα 17 παιχνίδια πέρυσι στα Κείμηνα. Που η ομάδα δέχτηκε 5 γκολ όλο το δεύτερο γύρο. Και κατόρθωσε από ένα τη δέκατη να φτάσει να πάρει. Εκπληκτική πορεία, εκπληκτική πορεία. Πάντα, όχι, σαν εκπληκτική πορεία. Πάντα, και γενικά, σαν προπονητής, έχετε πάντοτε τις κάρτες. Μπράβο, Κώστα, αυτό λέω, Κώστα. Αυτό λέω δηλαδή, ότι κάπου με κατηγορούν κιόλας, ότι κοίταξε να δεις αυτούς τους κλειστά, έκανε αυτό και τα πούλμα και τα γνωστά και τα παραμύθια αυτά που λέω ο καθένας. Και φτάνω σε ένα σημείο να μην μπορώ να διορθώσω αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Και βλέπω αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, θόλωσα. Δηλαδή, δεν απλά... Μπορώ να ανεχθώ. Δεν έχει συμβεί στην καριέρα μου. Αυτό το που άκουσα και το αυτό κάτι έγινε στην αυγή. Ποια αυγή?
στην αυγή τελευταίο μισάωρο παίζαμε με 7 παίκτες. Ναι, ναι, συγγνώμη, coach, για την παράληψη, έτσι. Συγγνώμη για την παράληψη. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τι. Όχι, ναι, γιατί δεν το ανέφερα, εντάξει, εφόσον ανέφερα. Με την έννοια ότι υπήρχαν ήδη δύο αποβολές, οι άλλοι τρεις που παίζαν μέσα ήταν τραυματίες και μένα στο γήπεδο μέσα μόνο και μόνο με διακοπή το παιχνίδι. Πριν 4 χρόνια αυτό, ναι, πριν 4 χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα, θέλω να σου πω, αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί. Παρ' όλα αυτά από εκεί πέρα, εγώ δεν έφερα για να πω ότι φταίνει παίχτες και δεν φταίω εγώ. Γιατί είναι γεγονός όμως ότι με τον Παύλο Μελά έχετε άλλες σχέσεις. Δεν το βλέπετε, ναι, τόσο, Κώστα, τόσο επαγγελματικά όσο... Δύο φορές βρέθηκα, μπράβο, γιατί είμαι 55 χρόνια σε αυτό το χώρο τώρα εδώ. 55 και με τον Παύλο Μελά είστε μια ομάδα που είναι λίγο πολύ 8, και της καρδιάς σας. 8 χρόνια ήμουν, έτσι, πέρασε 6 καλά χρόνια. Αλλά να θυμάσαι όμως ότι ανέλαβα τον Παύλο Μελά όταν έπεσα από την Τρίτη Εθνική, που ίδια, σε ίδια κατάσταση, χωρίς να υπάρχει κανένα δελτίο στην ομάδα, κανένα, όταν λέω κανένα ρε παιδί μου, και τότε φύγαν όλοι. Όλοι, πάντες, τίποτα, μηδέν. Έτσι, και πήγαμε 17 χιλιάρικα, τις καλές εποχές λέω τώρα. Με 17 χιλιάρικα και πήρε 22 παίχτες. Το μπάζι της ομάδας όταν σε δελτία δεν ήταν 17.000. Δηλαδή έχω περάσει τέτοιες καταστάσεις. Τώρα όμως, επειδή ήταν τόσο καλά τα πράγματα μέχρι το Δεκέμβριο, με ποια άποψη καλά τα πράγματα, για να μην ξεγελιόμαστε κιόλας. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις δύο νίκες. Τι καλά, τι ωραία, είμαστε αγκαλιασμένοι και είμαστε φίλοι. Και όταν δει το άσχημο αποτέλεσμα, αυτός που θα φταίει είμαι εγώ και ένας ακόμα άνθρωπος, δεν αναφέρω το όνομά του. Δηλαδή περιμέναμε με τη σκανδάλη δηλαδή τώρα, με το τι φέκει ο ανά πάσα στιγμή τώρα για να δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Είναι τραγικό και είναι κρίμα. Δηλαδή θα τα κρατήσω πάνω σε μελάς, ας πούμε τώρα, από πέρυσι και προς τα εδώ και προς τα πέρα, όχι να αλλάζει προπονητές, κάθε 6 μήνες να αλλάζει προέδρους. Και αυτό το τραγικό της ομάδος δηλαδή το καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Όχι, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αυτό θέλω να ρωτήσω. Πες μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, Παύλος Μελάς, έτσι. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα του Παύλου Μελά ή τα προβλήματα του Παύλου Μελά, αυτά που έχετε ζήσει εσείς με στην ομάδα. Από το καλοκαίρι είναι τα προβλήματα, δεν είναι τώρα που είναι. Ποια είναι τα προβλήματα ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Από το καλοκαίρι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, από το καλοκαίρι ξεκίνησε αυτό το θέμα. Διοικητικά. Ότι εγώ δεν πήγα στον Παύλο Μελά εγώ και ο πρόεδρος. Ήμουν εγώ και ο πρόεδρος. Στον Παύλο Μελά πήγε μια διοίκηση, έτσι δεν είναι. Ναι. Που τα πάντα καθρόπους. Δεν ήμουν εγώ δηλαδή και ο πρόεδρος ο Παύλος Μελάς. Άμα αποτύχω θα αποτύχω εγώ και ο πρόεδρος. Άμα πετύχω θα πετύχουμε όλοι μαζί. Ναι, δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε και γι' αυτό δεν ησυχάστηκε ποτέ η ομάδα. Γι' αυτό ίσως δεν ησύχασε και ποτέ η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να λέμε τώρα, ούτως ή άλλως είναι ευθύνη για την όποια κατάσταση υπάρχει. Εγώ δεν είμαι, πάντα έτσι δεν γίνεται. Εγώ είμαι, ούτε θα πάω έξω σε ευθύνη σε άλλους τώρα για να καθόμαστε άλλο μέσα σε ένα παιδάκι. Οπότε είναι μια απόφαση πάρα πολύ οριστική. Τελείωσε εγώ, δεν χρειάζεται να συζητάμε. Και συνειδητή. Ναι, δεν χρειάζεται να συζητάμε αυτό το πράγμα. Λυπάμαι πάρα πολύ δηλαδή, σου λέω. Κακώς ίσως έπρεπε να κάνω κάποια κίνηση πολύ νωρίτερα. Ήταν βλακία μου, εντάξει, είμαι ρομαντικός, τι να κάνω. Coach, είπα, και ο... μαζί... Είναι και ο χώρος μου, είπαμε. Μαζί μιλούσαμε και μου το είχες αναφέρει και προσωπικά ότι ήθελες να έτσι, μπράβο, παραιτηθείς. Όχι, το είχα αναφέρει και στους ίδιους. Και κανένα δίμηνο περίπου, νομίζω, μπράβο, πριν. Μα το είχα αναφέρει και στους ίδιους. Απλά θυμάμαι τότε ότι μου είχες πει ότι επειδή έβλεπες ότι υπάρχει μια, όχι τόσο, δεν υπάρχει ενότητα, και βλέπεις ότι ένας σιγά σιγά φεύγει Αντώνη, από κοντά σου. Αντώνη, νομίζω ξέρεις κάποια πράγματα τώρα. Δεν θέλω δηλαδή να επεκταθώ. Δεν θέλω, ειλικρινά σου μιλάω. Απλά θυμάμαι τότε μου είχες πει ότι θα φύγουν όλοι. Εγώ όμως δεν θα τους κάνω το χατήρι, μου είχες πει τότε χαρακτηριστικά. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι, φαντάζεσαι τώρα για αυτό σε ένα σημείο και να έξι αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα να το κάνω αυτό το πράγμα. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι κάτι που χάθηκε εντελώς. Ίσα ίσα να ερεμήσουν, όχι να ερεμήσουν και αυτοί εκεί πέρα. Είναι έξι αγωνιστικές, ήταν 4 παιχνίδια μέσα και 2 έξω, έτσι. Η προσπάθεια δηλαδή πάλι θα γίνει, δεν παρατήσει η ομάδα την προσπάθεια. Είναι 4 παιχνίδια μέσα και 6 και 2 έξω, στα 6 παιχνίδια. Με τους ακρίδες έξω και την Καλαμαριά, έτσι. Δηλαδή πάλι η προσπάθεια μπορεί να γίνει. Αρχίζει γενομένες από την Κυριακή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αρχίζει γενομένες από την Κυριακή με την Ηλιούπολη, έτσι. Απλώς εγώ αισθάνθηκα αδύναμος να βοηθήσω συγκεκριμένο. Τη συγκεκριμένη στιγμή και ειλικρινά, όχι για μένα, αλλά φοβήθηκα αρέσει. Τι πάει να γίνει τώρα, τι πάει να κάνεις. Δεν διορθώνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να πάω στο μήχρονο με 3-0 και αντί να προσπαθήσω να διορθώσω ακριβώς να πετύχω το αντίθετο. Λέω πρέπει να γίνει άχρηστος εντελώς, ρε παιδί μου. Δεν έχεις πλέον, μάλλον δεν σου κόβει. Δεν ξέρεις, ας πούμε τώρα πλέον. Ξέχασες μάλλον. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Είναι μερικές φορές που σου έρχονται όλα ανάποδα.
Ναι, ρε Κώστα, λέω μήπως ξέχασα, ας πούμε, τώρα τουλάχιστον να οργανώσω όσον αφορά το κομμάτι που αναφέρθηκα, έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο να διασύρεσαι. Και λέω, κάτσε ρε, μήπως είσαι άχρηστος, ας πούμε, τώρα. Κάτι γίνεται. Επονώσα να λαμβάνω την ευθύνη για όλα τα θέματα αυτά. Ούτως ή άλλως δηλαδή, ο προπονητής αναλαμβάνει την ευθύνη. Εγώ οργάνωσα το καλοκαίρι την ομάδα, είπα ξανά, οργανώθηκε μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε, δελτίο στην ομάδα, έτσι. Ναι. Με δελτίο κανένα. Εντάξει. Εγώ έκανα τις επιλογές μου και από εκεί πέρα δεν είχα προσβάλει. Εγώ ποια παιδιά, ποιον να προσβάλλω. Το Χατζόπουλο τον έβαζα να παίζει 15,5 χρόνων δελτία εθνική. Ποιον να τον Τζεβρετζή, τον Παντελίδη να προσβάλλω. Δηλαδή ποια παιδιά έφυγα εγώ να πούμε, για να ρίξω την ευθύνη στα παιδιά, ας πούμε. Αυτή ήταν η κίνησή μου εμένα. Όχι, εντάξει. Να είσαι σίγουρη δηλαδή ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα όσον αφορά με τα παιδιά, επαναλαμβάνω. Ξέρω και κρατάμε και αυτό που είπατε, ότι ο Τσάρτσαλ έκανε 6-0 και όχι 4. Κώστα, 6-0 φυσικά. Εγώ είχα. Τι 4-0. Κότς, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν είναι... Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε σύντομα να είστε σε κάποιο πάγκο. Αρένα 89,4.